Θέλουμε να λύσουμε τώρα μία εξίσωση τετάρτου βαθμού, την 4χ τετάρτη και 11χ τετράγωνο μείον 3 ισον 0. Αυτή είναι με τετάρτου βαθμού, δεν έχει όμως χ τρίτη ούτε χ. Έχει μόνο χ τετάρτη χ τετράγωνο και το σταθερό όρο. Είναι της μορφής αχ τετάρτη και βχ τετράγωνο και, και γ ίσον 0. Αυτές οι εξισώσεις λέγονται διτετράγωνες είναι σαν να έχουν δύο τετράγωνα, δηλαδή το χ τετράγωνο, άρα και το χ τετάρτης είναι χ τετράγωνο και όλο το τετράγωνο. Μοιάζουν πάρα πολύ με τις εξισώσεις δευτέρου βαθμού, αρκεί να θέσουμε έναν βοηθητικό άγνωστο. Το ψ είναι ίσο με χ τετράγωνο. Λέμε λοιπόν έστω ε ψ ίσον χ τετράγωνο, τότε το ψ τετράγωνο με τι είναι ίσο. Αν το ψ είναι χ τετράγωνο, το ψ τετράγωνο θα είναι χ τετράγωνο και όλο το τετράγωνο, δηλαδή θα είναι χ τετάρτη. Και έχουμε 4χ τετάρτη και 11χ τετράγωνο μείον 3 ίσον 0. Μπορούμε να το γράψουμε 4ψ τετράγωνο, αντί για χ τετάρτη βάζουμε ψ τετράγωνο. Συν 11ψ 3 ίσον 0. Τώρα πια έχουμε μία εξίσου δεύτερου βαθμού και θα βρούμε τις ρίζες με τη διακρίνουσα. Για βρέστες. Αν κάνουμε τι πράξει διακρίνουσα είναι ίση με 169, δηλαδή με 13 στο τετράγωνο. Άρα το ψ είναι ίσο, όχι το χ. Προσοχή, το ψ, ο βοηθητικό άγνωστο, μείον β, δηλαδή μείον 11, σύμπλην ρίζα του 169, δια 2α, δια 2 επί 4. Ή αλλιώ, μείον 11, σύμπλην 13, 8. Έχουμε λοιπόν μείον 11 και 13, 8 ή μείον 11, μείον 13, 8. Και οι ρίζε είναι βρίσκουμε ότι το ψ παίρνει τις τιμές 1 τέταρτο και μείον 3. Ονομάζουμε αυτήν την εξίσωση 1 και λέμε ένα ισοδύναμα 1 ισοδύναμα ψ ίσον 1 τέταρτο ή ψ ίσον μείον 3. Πώς θα λύσουμε τώρα την αρχική εξίσωση. Εμείς θέλουμε να βρούμε το χ. Έχουμε βρει το ψ, πρέπει να βρούμε το χ. Πώς θα συνεχίσουμε για να βρούμε το χ. Όπω θέσαμε το ψ να είναι χ τετράγωνο, τώρα ξεθέτουμε μεταξύ μα αυτό είναι λίγο ανεπίσημο, δηλαδή αντί για ψ θα βάλουμε χ τετράγωνο. Το χ τετράγωνο θα είναι 1 τέταρτο ή το χ τετράγωνο θα είναι μείον 3. Πώ θα λύσουμε την εξίσωση χ τετράγωνο ίσον 1 τέταρτο. Ποιο αριθμό αν υψωθεί στο τετράγωνο μα δίνει το 1 τέταρτο. Το 1 δεύτερο υπάρχει άλλος αριθμός που μπορεί να υψωθεί στο τετράγωνο και να μας δώσει 1 τέταρτο. Υπάρχει και το πλήν 1 δεύτερο. Άρα το χ είναι 1 δεύτερο ή το χ είναι μείον 1 δεύτερο και έχουμε και την εξίσουχη χ τετράγωνο ίσον μείον 3. Πώς θα τη λύσουμε αυτήν. Ποιον αριθμό μπορούμε να τον υψώσουμε στο τετράγωνο και να μας δώσει το μείον 3. Όποιον αριθμό και αν υψώσουμε στο τετράγωνο θα είναι το αποτέλεσμα θετικό αριθμό ή 0. Αποκλείεται να είναι ίσω με μειον 3. Τι λέμε για την εξίσωση χ τετράγωνο ίσον μειον 3. Λέμε ότι είναι αδύνατη. Άρα οι δύο λύσει τη διτετράγωνη εξίσωση είναι το 1 δεύτερο και το μειον 1 δεύτερο. Έτσι λύνουμε τις διτετράγωνες εξισώσει. Θέτουμε ένα βοηθητικό άγνωστο ψ ίσο με χ τετράγωνο. Από τη διτετράγωνη εξίσωση που είναι τετάρτου βαθμού έχουμε μια εξίσωση δευτέρου βαθμού. Βρίσκουμε τις ρίζες υπολογίζοντας τη διακρίνουσα ή με πιο σύντομο τρόπο με το S και με το P και στη συνέχεια έχουμε βρει το ψ, δηλαδή έχουμε βρει το βοηθητικό άγνωστο. Εμείς όμως θέλουμε το χ. Αντί για ψ βάζουμε το χ τετράγωνο και βρίσκουμε το χ.